Το έτος 2002 βρέθηκε ο πιο παλιός τροχός του κόσμου, ηλικίας πάνω από 5.000 ετών. Το Σουδάν κατέχει το ρεκόρ πυραμίδων, δηλαδή έχει 255 πυραμίδες. Ενώ αντιθέτως η Αίγυπτος που είναι και διάσημη για τις πυραμίδες της έχει 138. Οι Φιλιππίνες αποτελούνται από 7.000 641 νησιά. Ο πυρήνας της γης είναι πάμπλουτος. Τι εννοώ. Έχει τόσο πολύ χρυσό που θα μπορούσε να σκεπάσει ολόκληρο τον πλανήτη με αυτό. Το έτος 1920 η πόλη Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην πολιτεία προφανώς του Οχάιο ήταν στην πέμπτη θέση από πλευράς πληθυσμού σε όλη τη χώρα πίσω από το Detroit, τη Φιλοδέλφια, το Chicago, αλλά και τη Νέα Υόρκη. Το 71% της γης αποτελείται φυσικά από νερό. Όμως εμείς ως άνθρωποι, από αυτό το νερό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το 0,007%. Η λέξη spam που χρησιμοποιείται για τους υπολογιστέ γενικά και είναι παρεμφερές με τους ιούς, δεν σημαίνει scientifically processed animal matter, ούτε shoulder of pork and ham. Αλλά είναι συνδυασμός των λέξεων spice and ham. Μια σταγόνα νερό χρειάζεται 90 μέρες για να διασχίσει ολόκληρο τον ποταμό του Mississippi. Το πρώτο άτομο που πάτησε ποτέ στο Ellis Island, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το άγαλμα της ελευθερίας, στην πόλη της Νέας Υόρκης, ήτανε την 1η Ιανουαρίου του 1892. Λεγότανε Annie Moore και είχε ταξιδέψει έως εκεί από τη χώρα της στην Ιρλανδία με το καράβι. Το έτος 1985 για πρώτη φορά στην ιστορία αναφέρθηκε στην τηλεόραση η λέξη «περίοδος» εννοώντα φυσικά των γυναικών από την ηθοποιό Courtney Cox σε μια διαφήμιση Τη εταιρείας Tampax. Κάποτε, η αλυσίδα Fast Food McDonald's πουλούσε τσίχλα με γεύση μπρόκολο, αλλά το καταργήσανε γιατί μπέρδευε τα παιδιά, δεν άρεσε γενικά. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τα πρώτα πορτοκάλια που υπήρξαν ποτέ επί της γης ήτανε πράσινα μέσα έξω και όχι όπως είναι τη σημερινή μέρα το μοναδικό γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου, το οποίο δεν υπάρχει σε καμία ονομασία πολιτείας των ΗΠΑ, Αμερικής. Φυσικά όλες και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 50 πολιτείες. Είναι πιο γράμμα, το γράμμα Q. Στη Σκοτία έχουν 421 ονομασίες για το χιόνι. Όπως για παράδειγμα Σνίσλ FIFO, αλλά και Flink Drinking. Η νοτιοκορεάτικη εταιρεία Samsung τεστάρει τα κινητά της τηλέφωνα, τα smartphones, με ένα robot το οποίο κάθεται πάνω τους για να προφανώς δούνε κατά πόσο αντέχει, κατά πόσο είναι ανθεκτικό, στην πίεση κλπ. Η ονομασία Windy City για το Chicago, δηλαδή η πόλη που είχε αέρα, είχε βγει από δημοσιογράφους το 19ο αιώνα, όχι όμως για τον άνεμο γενικά για τον αέρα φυσικά, αλλά αντιθέτως μεταφορικά, διότι θεωρούσαν πως οι κάτοικοι της πόλης είχαν πάρει αέρα τέλος πάντων. Οι σαύρες τύπου αρματίο, όπως έχουν ονομαστεί από την ισπανική γλώσσα, έχουν εντό εισαγωγικών φυσικό αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Η λέξη στην αγγλική γλώσσα με τα περισσότερα γράμματα έχει 189.819. Πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό όπως όλα όσα αναφέρω και μάλιστα είναι είδος πρωτεΐνης που λέγεται Titan έτσι συντόμως. Ε, ναι, συντομία. Πάντως στο λεξικό Oxford η λέξη με τα περισσότερα γράμματα στην αγγλική γλώσσα έχει 45. Υπάρχουν ήδη χταποδιών τα οποία κάνουν 56.000 αυγά κάθε φορά. Οι γάτες στα δυο μπροστινά τους πόδια έχουν από πέντε δάχτυλα, ενώ στα δυο πίσω πόδια από τέσσερα. Τα χαρτομάντιλα της Kleenex είχαν φτιαχτεί στην αρχή ως φίλτρο για μάσκες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο της εταιρείας Kimberly Clark οι μπλε φάλενες, με μια μπουκιά καταναλώνουν σχεδόν μισό εκατομμύριο, δηλαδή μιλάμε συγκεκριμένα, για πάνω κάτω 457.000 θερμίδες. Άρα και 240 φορές πιο πολύ ενέργεια από ό,τι απαιτείται και χρειάζεται για να καταβροχθήσει τέλος πάντων ό,τι φαγητό είναι. Εκείνες οι μικρές τσέπες που υπάρχουν ενίοτε σε jeans, παντελόνια, είχαν σχεδιαστεί για έναν και μοναδικό λόγο στο παρελθόν. Φυσικά για να βάζουν τα ρολόγια τσέπης εκεί. Οι περισσότεροι χαρακτήρες της Disney φορούν γάντια για να είναι και πιο εύκολο ο σχεδιασμός των κινωμένων σχεδίων. Όπως για παράδειγμα ο Mickey Mouse, ο γνωστός. Η σημαία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής σχεδιάστηκε από μαθητή λυκείου το έτος 1958 και μάλιστα είχε βάλει 50 αστέρια παρόλο που έως τότε επισήμως δεν είχαν γίνει πολιτείες η Αλάσκα και το Χαουάι. Ο τότε πρόεδρος ο Dwight D. Eisenhower φυσικά το είδε, του άρεσε και το δέχτηκε. Η πάνω σειρά της όδοντος μια μιας αγελάδας δεν έχει μπροστινά δόντια. Φαφούτο η αγελάδα, ξεδοντιάρα, είδε. Πλέον η Νάσα μπορεί και στέλνει εργαλεία σε αστροναύτες της μέσα σε θέμα μερικών ωρών. Παλιότερα αυτό απαιτούσε και μήνες. Μόνο το ένα τέταρτο της ερήμου, της Σαχάρα, περιέχει άμμο. Κατά τα άλλα έχει φυσικά χαλίκια, βουνά, οάσεις αλλά και φυσικά δεν είναι η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου, διότι η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου είναι η Ανταρκτική. Και επίσης οι μπανάνες, καθώς αναπτύσσονται πάνω στα δέντρα, στην αρχή βγαίνουν ανάποδα. Τα σκυλιά πάντοτε ξεκινούν το να μυρίζουν με το δεξί ρουθούνι, όπου και εκεί θα μυρίσουν τον κίνδυνο, εντός και εκτός εισαγωγικών. Στη συνέχεια όμως, εφόσον κάτι μυρίζει ευχάριστα, το αριστερό ρουθούνι είναι εκείνο που λειτουργεί. Και τέλος οι μύτες και τα αυτιά των ανθρώπων μεγαλώνουν καθώς περνούν τα χρόνια. Αυτά για την ώρα.